κρατάει από το σημερινό παιχνίδι, από τη στιγμή που φάνηκε που συζητούσε πόσο πάγο δεν θα απειληθεί. Αν υπάρχει κάποιο κέρδο στα δικά του τα μάτια στην εμφάνιση, είτε συνολικά είτε μεμονωμένα από το παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Είναι πολύ σημαντικό και για εμάς και για το Σύλλογο και για την πόλη να βρίσκεται ο ΠΑΟΚ στους ομίλους του Europa League. Ήταν ένας δρόμος ο οποίος τελειώνει απόψε. Καταφέραμε να περάσουμε στους ομίλους που ήταν ο πρώτος μας στόχος. Από εκεί πέρα για το σημερινό παιχνίδι αυτό που κρατάω και αυτό που μου άρεσε είναι η νοοτροπία της ομάδας. Ήταν η σωστή νοοτροπία. Από το πρώτο λεπτό είμαστε σοβαροί μέχρι το τελευταίο. Σας είχα πει χθες ότι ο στόχος μας είναι να πάρουμε τη νίκη, αλλά με το 1-1 δεν το καταφέραμε, αλλά όταν δεν κερδίζεις είναι σημαντικό να μην χάνεις και αυτό είναι σημαντικό και συνεχίζουμε. Αυτό το καλοκαίρι και τους δύο μήνες που δουλεύει στον ΠΑΟΚ, η ομάδα του πήρε τρεις προκρίσεις, είναι στους ομίλους του Europa League, έκανε μια καλή προετοιμασία, έβαλε βάσεις για να χτίσει κάτι, άλλαξε το ρόστερ, έφυγαν παίκτες. Το φαντάζομαι δηλαδή, υπάρχει κάτι που δεν πήγε καλά, γιατί φαίνεται ότι κίνησαν όλα πολύ καλά, ίσως και μη αναμενόμενα. Τίποτα δεν είναι ιδανικό στο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει κάτι που να μην πηγαίνει άσχημα. Πάντα υπάρχουν προβλήματα στο ποδόσφαιρο, οπότε συνεχίζουμε. Αυτή τη στιγμή το μόνο που υπάρχει στο μυαλό μου είναι το παιχνίδι με τον Πας Γιάννινα και να πάρουμε την νίκη εκεί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Ακολουθεί μια διακοπή του πρωταθλήματος. Υπάρχει φυσικά πρώτα το μάτς με τον ΒΑΡ. Πόσο ωφέλιμη θα είναι για την ομάδα του με βάση ότι από τον τέλειο Ιουνίου είναι non-stop και κυρίως αν θα μπολιάσει και άλλους νέους παίκτες. Είναι καλή η διακοπή. Το αρνητικό είναι ότι δεν θα είναι οι διεθνείς ποδοσφαιριστές, θα λείπουμε 7-8 ποδοσφαιριστές, αλλά θα δουλέψουμε με τους υπόλοιπους, θα γνωριστούμε καλύτερα εντός εισαγωγικών και θα παρουσιαστούμε πιο έτοιμοι στη συνέχεια. Για τις νέες αφήξεις, κύριε Σόλος. Do you expect any new players to adapt to your team these days? Θα δούμε. Παρακαλώ. Από την έξτρεμη πορεία. Πάμε, είδαμε ως μια θετικά και ως μια αρνητικά. Τι πιστεύει πως πρέπει να βελτιώσει την ομάδα του από αυτά που μπορεί να μας πει και από αυτά που always there is something. I cannot not now. I cannot talk about details, you know, because details are for the dressing room, for the training pitch. Να, δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες πρέπει να μένουν στα αποδυτήρια. Ο δρόμος για την πρόκληση στους ομίλους ήταν περισσότερο δύσκολος από ό,τι νόμιζε, ήταν πιο εύκολος. Πώς το βίωσε όλη την εξάδα των αγώνων? Ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία για μένα όλος αυτός ο δρόμος για τους ομίλους του Europa League, γιατί τα παιχνίδια γίνονταν την ώρα που οι μεταγραφές δεν είχαν ολοκληρωθεί ακόμα, ούτε το ρόστερ είχε σχηματιστεί. Έρχονταν παίχτες ο ένας μετά τον άλλον, δεν ήξερες αν στο επόμενο παιχνίδι μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποιον ή όχι, οπότε μπορεί τώρα που περάσαμε στους ομίλους ο δρόμος αυτός να φαίνεται εύκολος, αλλά δεν ήταν σε καμία περίπτωση. Έγιναν πολλά, ήταν η ιστορία με τον Λούκας, οι παίχτες που έφυγαν, ήταν πολλά πράγματα που συνέβησαν και ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία για μένα. Τον προβληματίζουν τα εύκολα λάθη των τερματοφυλάκων του ή εκτιμά ότι είναι απλά συγκυρία και ο ίδιος έχει κατασταλάξει πώς θα κινηθεί σε αυτή τη θέση? Οι τερματοφύλακες είναι κομμάτι της ομάδας, οπότε έχουν και αυτοί το δικαίωμα να κάνουν κάποιο λάθος όπως και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Δεν ανησυχώ, θεωρώ ότι οι τερματοφύλακες θα είναι ένα από τα δυνατά μας κομμάτια. Έχω δύο πολύ καλούς τερματοφύλακες και το Ρόμπι και τους υπόλοιπους που έχω στην ομάδα. Δεν με ανησυχεί, θα δουλέψουμε και σας ξαναείπα ότι έχουν και αυτοί δικαίωμα να κάνουν κάποιο λάθος. Κάποια στιγμή είπε στη διάρκεια του καλοκαιριού ότι περιμένει ένα ρόστερ με 15 πρωταγωνιστές, με 5 πιο νεαρούς παίχτες. Mm-hmm. Το καλοκαίρι νομίζω ότι βασίστηκε πολύ σε νεαρούς παίχτες του ΠΑΟΚ που έφεραν και προκρίσεις. Ο Πέλκας, ο Κίτσου, ο Κωνσταντινίδης, ο Μιστακίδης, ο Κάτσε, ο Σαββίδης κτλ. Έγιναν πρωταγωνιστές ή τους βλέπει κάποιος διαφορετικά? Δεν είναι τόσο εύκολο ούτε να γίνεις πρωταγωνιστής ούτε να γίνεις ηγέτης σε μια ομάδα. Κλείνοντας αυτή τη μεταγραφική περίοδο,
Έχουμε μια νεανική ομάδα κυρίως και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει. Μου αρέσουν οι νέοι παίκτες, μου αρέσει η νοοτροπία που φέρνουν στην ομάδα, η ενέργεια, φέρνουν κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο. Και τώρα που θα ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφική περίοδος και θα επιστρέψει και ο Κλάος με την ομάδα, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα, γιατί πλέον σιγά σιγά και όσο περνάει η σεζόν η ομάδα είναι σημαντικό να βρίσκει τη σταθερότητά της, τη ρουτίνα της, οπότε θα είμαστε μια νεανική φιλόδοξη ομάδα που θα έχει και κάποιους ποδοσφαιριστές πιο έμπειρους. Στην διαδικασία των προκριματικών αγώνων η ομάδα απέκλεισε μια ομάδα της πατρίδας του, μια ομάδα της πατρίδας του κυρίου Άρνεσεν και στην κλήρωση που γίνεται αύριο έχει κάποια ιδιαιτερότητα, περιμένει, θέλει να αποφύγει κάτι. Όπως είπα και πριν, αυτό που θα ήθελα να μας φέρει η κλήρωση είναι ομάδες που θα μπορούμε να περάσουμε στον επόμενο γύρο, τις χειρότερες δυνατές, ας το πούμε έτσι. Δεν έχω βέβαια από εκεί πέρα κάποια ιδιαίτερη προτίμηση. Θα ήθελα βέβαια, αν υπήρχε δυνατότητα, να παίξουμε μια ομάδα από την Ιταλία, στην οποία αγωνιζόμουν χρόνια, θα ήταν κάτι ωραίο, ενδιαφέρον. Έλα. Είναι σημαντικό στόχο για τον ΠΑΟΚ το να περάσει στους ομίλους, για τον κόσμο, για τον ίδιο τον coach, για τα παιδιά, τους ποδοσφαιριστές. Έχοντας περάσει τώρα η ομάδα, η πρόκριση του 32 είναι το ίδιο σημαντικό στόχο, έχει την ίδια βαρύτητα, ή είναι κέρδος ότι θα παίξει ο ΠΑΟΚ καλά τις παιχνίδια, αλλά είναι σημαντικότερο να χτιστεί πλέον μια ομάδα που να μην χάσει έδαφος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί ακολουθούν παιχνίδια φωτιά, ειδικά μετά την τέταρτη αγωνιστική. Ο πρώτος μας στόχος αυτή τη στιγμή είναι το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί πέρα, όταν είσαι στο Europa League, δεν μπορείς να πεις ότι απλά θα πας για να συμμετάσχεις. Σε κάθε παιχνίδι θα μπαίνουμε για να κερδίσουμε και να πάμε καλά. Αλλά ναι, αυτή τη στιγμή ο πρώτος στόχος προτεραιότητα για την ομάδα είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Do you expect Klaus to be ready for the Sunday's game? For Sunday, difficult, but he will be ready for. Δύσκολο για την Κυριακή, αλλά θα είναι έτοιμος για τα επόμενα παιχνίδια. Thank you very much.